Η επίσκεψή μου αυτή συμπίπτει με μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα. Γι' αυτό και μαζί με την χαρά και τη συγκίνηση υπάρχει και το αίσθημα της συνοχής της καρδίας και της αγωνίας για τα τεκτενόμενα σήμερα και αύριο και εδώ και στην Ευρώπη. Εύχομαι όλα να εξελιχθούν ομαλά. Γυρίζω πάλι στον Άγιο Παΐσιο για να πω, να υπενθυμίσω τους λόγους του σε ανάλογες δύσκολες στιγμές στη ζωή και στην ιστορία της Ελλάδος, που μας έλεγε ο Άγιος ότι ο Θεός μας αγαπά, ότι όλα θα περάσουν και ότι δεν πρέπει να απογοητευόμεθα. Όποιος έχει πίστη στο Θεό, δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, μπορεί να αντιμετωπίσει και να υπερβεί και τις πιο μεγάλες δυσκολίες. Λοιπόν, με την επίσκεψή μου αυτή για την εορτή του Αγίου Παϊσίου φέρνω και αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας και της μη αποθαρρύνσεως, της μη απελπισίας προς τον ελληνικό λαό, μαζί με την ευχή και την προσευχή της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Όλο αυτό το διάστημα των μεγάλων δυσκολιών για τον ελληνικό λαό, εμείς στο Φανάρι δεν επάφσαμε να προσευχόμεθα και να ευχόμεθα για την υπέρβαση της κρίσεως, και νομίζω ότι είμαστε προς το τέλος αυτής της κρίσεως. Βεβαίως δεν αναμειγνύομαι εις τα πολιτικά, δεν καταλαβαίνω τα οικονομικά, αλλά η ευχή, η διάπειρος και η προσευχή μας είναι και η αισιοδοξία μας ότι βρισκόμεθα εις το τέλος αυτής της δύσκολης καμπής και ότι υπάρχει κατά το διλεγόμενον φως στην άκρη του τούνελ.